Καλησπέρα σας, είμαστε οι Mr. Bright and the Magpie. Είμαι η Magpie και όπως πάντα πίσω από την κάμερα είναι ο Mr. Bright. Ταρατά. Αυτό είναι ένα vlog. Σήμερα θα σας πάμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος, θα δείτε εντός ολίγου. Ναι, εσύ χαίρεσαι, okay. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε! Η πομπή ξεκινάει. Εδώ βασικά καταλήγει. Πώς το λέει, κοίτα εδώ αυτό το σπίτι το εγκαταλειμμένο. Αυτό είναι ενός τύπου, ο οποίος έχει χωράφι εδώ και εδώ έμενε η θεία του, την οποία της είχαν πάρει τη μηλιά οι νεράιδες, γιατί είχε πάει εδώ λίγο πιο κάτω που είχε ένα ποτάμι, τώρα είναι ξερό, και είχε δει νεράιδες και την άφησαν ανάπηρη, ρε, για χρόνια. Μετά από πάρα πολύ καιρό άρχισε σιγά σιγά και ξαναμίλαγε. Εδώ ήταν το σπίτι, γράφει και το όνομά του απ' έξω. Μπορεί να έχει. Πούντος! Αχ, ούτω! Βούζα! Και μεγάλος! Τι έχετε να πείτε? Τι έχετε να πείτε, κυρία Βούζα? Φαντάζομαι να κάνει κουάχα. Σκέφτεσαι. Είναι μεγάλος είναι, ούτως. Αφού έχει νερό εδώ, βρε. Έχει, έχει πολλά ποταμάκια και έχει και το κυρίως ποτάμι που έχουν πετάξει τα αρχαία μέσα. Όπα. Να το πάλι. Τι? Να το πάλι. Ποιο? Έπιασε αέρα στις Καλαμές με το που ήρθαμε. Ναι, παιδιά, από κάτω έχει νερό και υπάρχουν ρεύματα υπόγεια. Ναι. Λογικό είναι. Όχι, να δεις με τι ρυθμό κουνιούνται. Μα αυτό σου λέω. Ξεκίνησε από εκεί και πήγε εδώ και τώρα έχει πάει πάλι από εκεί. Κοίτα το. Μόνο εκεί φυσάει. Αυτές εδώ δεν κουνιούνται. Το ξέρω. Είναι. Κοίτα. Τώρα πήγε και από εκεί. Αμάν. Το βλέπεις πάλι ότι έχουμε το ίδιο θέμα εδώ με τις Καλαμιές, με το που πλησιάζουμε. Από εδώ φίλε, εδώ έχει αρχαία μέσα εδώ. Αν προχωρήσεις πέρα. Καρακάξα πάλι. Καρακάξα. Να το πάλι. Το ίδιο πράγμα που είχαμε και την προηγούμενη φορά. Με την καρακάξα. Εντάξει, έχει καρακάξα εδώ. Ναι, η καρακάξα δεν βλέπει τη νύχτα και δεν μιλάει τη νύχτα, καλέ μου. Περιμένει λίγο. Είσαι εσύ που κάνεις την καρακάξα πάλι? Παιδιά, πόσο πιθανό είναι να ξανακούω καρακάξα μες τη νύχτα? Πόσο πιθανό είναι? Απίθανο είναι. Οπότε πάβει να είναι τυχαίο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Είσαι κάτι συγκεκριμένο στο χώρο που έχει σχέση με πουλί? Θες να μας μιλήσεις πάλι με τη φωνή της καρακάξας? Να το. Το βλέπεις ότι απαντάει με τη φωνή της καρακάξας? Το βλέπω. Έλα, πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωράμε. Εγώ να πω κάτι. Πες. Το ότι οι καρακάξες δεν βλέπουν τη νύχτα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουν φωλιάσει Καλαμιές για να κοιμηθούν και εμείς τις διαταράσουμε. Ναι, αλλά ένα πουλί... Λογική, έτσι. Περίμενε, επειδή έχω πουλιά, τα πουλιά τη νύχτα, επειδή δεν βλέπουν, δεν μιλάνε κιόλα. Δεν υπάρχει κανένα πουλί πέρα των νυκτοβίων πουλιών να απαντάει μες τη νύχτα. Μπορεί να ακούσει να κάνουν έτσι, να φοβούνται επειδή βλέπουν τώρα τα φώτα, αλλά δεν θα τσιρίζουνε. Πλησιάζουμε στο ναό της Δήμητρας και της κόρης της Περσεφόνης και εννοείται ότι δεν ήρθαμε τυχαία σήμερα συγκεκριμένα. Έχει κάτι ιδιαίτερο η σημερινή νύχτα. Οπότε θα σας εξηγήσουμε μόλις φτάσουμε για ποιον λόγο ήρθαμε. Σου πλησιάζουμε βαραίνει η ατμόσφαιρα, ε. Εντάξει. Okay.
Αυτό είναι ο ναός της Δήμητρας, Απόστολε. Απόστολε. Να τρελαίνεσαι. Τίποτα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Έχει κι άλλο εδώ. Είναι από τότε. Και είναι και από τη δεύτερη φορά. Γεια. Το μήλο και τα υπόλοιπα κεριά. Πού το μήλο. Εκεί. Σημαίνει ότι δεν έχει πατήσει κανείς. Σάπισε. Σάπισε. Κανείς δεν έχει έρθει. Σάπισε. Ναι. Μετά από 2,5 μήνες. Και δεν το φάγαν τα πουλιά όμως. Όχι. Μείναν εδώ. Εδώ είναι. Το πουλί έχει μείνει ακόμη. Ναι, για πες μου. Και εσύ. Ε. Κάτι έχει φάγει. Όχι, παιδιά. Κάτσε. Κάποιοι άλλοι έχουν έρθει. Αυτό τι είναι, λεμόνια. Ναι, κάποιος έχει φέρει πορτοκάλια μάλλον. Κι άλλο κεράκι. Πούντο. Πούντο. Όχι. Αυτό εκεί. Σημάδια είναι. Μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι. Ναι. Α, ναι, ρε. Έχουνε... Έχει σημάδια καψίματος. Κάτι έχουν κάψει εδώ. Άρα έχουν κάνει κάτι και κάποιοι ναι, άλλοι. Κοίταξε να δεις πως είναι. Καλό αυτό. Ακόμα πως είναι τα ναι, 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 ναι. Βλέπεις τη μορφή ενός πουλιού. Αυτή είναι η ουρά. Από εδώ είναι η ουρά, τα πόδια του και από εδώ πέρα πάνω είναι το κεφάλι του. Όπως βλέπετε, μόλις μπήκαμε στο ναό της Δήμητρας και της κόρης της Περσεφόνης. Σήμερα, όπως σας είπα και πιο πριν, είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Εδώ και πόσες μέρες, 5 μέρες, 6, γιορτάζουμε, διότι έχουν ξεκινήσει τα μεγάλα Ελευσίνια, στα οποία ουσιαστικά είναι η γιορτή της καθόδου, της Περσεφόνης, στον Άδη βέβαια. Είναι η μέρα που αποχωρίζεται η μητέρα την κόρη της. Τα μεγάλα Ελευσίνια κρατάγανε 9 μέρες, ξεκινάγανε γύρω στις 11 Σεπτέμβρη του μήνα Βοηδρομίωνα, οπότε τελειώνουν γύρω στις 21 του Σεπτέμβρη. Σήμερα έχουμε 18 του μήνα, οπότε είμαστε περίπου στη μέση των μεγάλων Ελευσινίων. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή μέρα για να έρθουμε και να κάνουμε μια δέηση στην Θεά. Εννοείται ότι κάτι μας τράβηξε στο να έρθουμε αυτή την ημέρα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όχι, όχι, όχι. Και οπουδήποτε και να πηγαίνουμε υπάρχει μια ιδιαίτερη καθοδήγηση. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση πάνω σε αυτό. Όχι. Είναι τελείως διαστητικές οι κινήσεις μας. Εμείς πάντοτε πειραματιζόμαστε ως παραφυσικό κανάλι που είμαστε. Εντάξει, δοκιμάζουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν, ας πούμε, πάντα οι ενδείξεις. Ναι. Αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις όπως έχουμε πει, επανειλημμένα. Ο ζυγός συμβολίζει τον μήνα ο οποίος έρχεται, είναι δηλαδή μετά τις 22-21 του Σεπτέμβρη. Ζυγός είμαι εγώ. Και εγώ επίσης. Είμαστε δύο ζυγοί στην παρέα. Μπαίνουμε στην εποχή του ζυγού από τις 22 και μετά, 21-22, μέχρι και τον Οκτώβρη. Και αυτό συμβολίζει ουσιαστικά την φθινοπορεινή ησημερία. Αυτό κάπως γιορτάζουμε, εν τέλει, μέχρι να έρθει ο χειμώνας. Εσείς τι πιστεύετε? Σωστά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη δέηση. Μνημοσύνην καλέω, ζηνός σύλλεκτον, άνασα. Η διτάτη, φυλάγρυπνος υπομνής κουσάτε πάντα. Από τον απόπεμπε. Εμένα τρέμουν τα πόδια μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά. Εγώ τώρα έχω δύναμη, νιώθω δυνατός. Δεν ήμουν έτσι πριν. Κοίτα. Τρέμουν τα χέρια μου. Δεν ξέρω τι, εγώ πώς είμαι με είδες. Ακίνητη. Δάκρυσα. Είμαι ακίνητη για να δω αν κουνιέμαι εγώ από μόνη μου. Κουνιούνται όλα εδώ. Και πάω έτσι. Άλλος άνθρωπος τώρα. Τελείωσε. Δυο παμήτηρα θεά. Αγνήσιν ελευσίνος. Διγίαν άνασαν. Κοίτα. Κατευθείαν. Χτυπάει. Θέλω να ξέρω αν στο χώρο εδώ είναι η συγκεκριμένη ενέργεια που ήταν και την προηγούμενη φορά. Κάνε κάτι συγκεκριμένο, όπως θόρυβο. Απάντησε. Κάτι αντιλαμβάνομαι εδώ τώρα. Είναι κάτι ιδιαίτερο απόψε σε αυτόν τον χώρο. Αν είναι κάτι ιδιαίτερο... Το είδες. Ω, πάλι. Είναι κάτι ιδιαίτερο εδώ στο χώρο, έτσι δεν είναι? Επιμένω σε αυτή την ερώτηση.
Από ό,τι είδατε, ανταποκρίθηκε το IMF στην ναι. ερώτηση. Αν αυτό το κάτι ανήκει στη Θεά Δήμητρα ή είναι κάτι άλλο. Να το, να το. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Είσαι κάτι άλλο. Βλέπεις γιατί επιμένω. Θέλει να μας παραπλανήσει. Οχ. Οχ. Κάτι ήρθε πάνω. Δεν είναι τυχαίο. Εννοείται. Τίποτε δεν είναι τυχαίο εδώ πέρα. Τα βήματα πίσω μου εσύ τα κάνεις. Έχουμε παρέα από παντού, ε. Ωραία, κάτι βήματα από αριστερά. Και εδώ αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μόνο περικυκλωμένοι. Ωραία, φίλε. Είναι κάτι εδώ που θέλει να δηλώσει την παρουσία του, αλλά δεν ανήκει στη Θεά Δήμητρα. Σωστά. Να το. Δεν είσαι κάτι της Θεάς Δήμητρας, έτσι δεν είναι. Τα κεριά, για ένα παράξενο λόγο, χωρίς να έχει φυσήξει, σβήσανε. Έχουν μείνει δύο. Δεν είναι η Θεά Δήμητρα αυτή τη στιγμή. Κάτι τράβηξε την ενέργεια και τελειώνει η μπαταρία ξαφνικά στο μικρόφωνο. Το βλέπω. Κοίτα, μια γραμμή έχει μόνο. Γραμμή. Θέλεις να είσαι παρόν εδώ μαζί μας. Σ' αρέσει η παρέα μας. Κατευθείαν, ε. Είναι κάτι εδώ μαζί μας, αναμφισβήτητα. Πρέπει να το λήξουμε όμως για να προχωρήσουμε. Σε αποδεσμεύουμε με αγάπη και σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να κάνουμε συνεδρία Spirit Box. Είναι η ενέργεια της Θεάς Δήμητρας μαζί μας. Είναι. Είπε είναι. Τ' άκουσα. Σου άρεσε, Θεά Δήμητρα, που κάναμε την προσφορά σε σένα. Ναι, ναι, είπε τρεις φορές ναι, 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 ναι. Όλα αυτά που κάνουμε για σένα έχουν σημασία. Ναι, αμέ, είπε ναι, αμέ. Πω, πω, είσαι κάπως, ε. Κάτι σε έχει επηρεάσει πολύ. Λοιπόν, είναι λογικό και επόμενο. Ναι. Από τη στιγμή που έρχομαστε σε τέτοιους χώρους, λογικό είναι κάπως να ναι. είμαστε. Θέλεις να έρχονται μόνο γυναίκες και να σου κάνουν προσφορά. Ναό. Ναό. Έχω την πίστη. Καλό. Καλό, είπε. Οπότε, προφανώς, της άρεσε. Θεά Δήμητρα, θα ήθελα να μάθω το μέλλον στην χώρα σου, στην Ελλάδα, θα είναι καλό ή θα έχουμε πολλές κακουχίες. Αν σηκωθείτε, είπε αν σηκωθείτε. Αν σηκωθούμε σαν λαός, ξεσηκωθούμε δηλαδή. Μπορεί να ήθελε να πει. Ναι, ναι. Πιστεύεις ότι μπορούμε ακόμη να ξεσηκωθούμε και να πετύχουμε κάτι? Ή είμαστε χαμένοι? Ναι. Ναι. Εγώ έχω χαθεί. Κι εγώ είμαι σε τρανς αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πού είμαι. Εάν ξεσηκωθούμε θα πετύχουμε κάτι καλό. Θα είμαστε ελεύθεροι. Ναι. Πότε θα γίνει ο μεγάλος ξεσηκωμός, Θεά? Ένα μηδέν, είπε. Δέκα. Θα πεθάνει πολλοί κόσμος. Ναι. Το παιδιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πεθαίνει πολλοί κόσμος. Ήφεστ οβριμώθημε με γασθενές ακάματο πυρ.
Πολύ όβλε, κρατέ, κλήθη μάκαρ. Φύσιος εν σώμασιν, η μετέρησιν. Και σταμάτησε και το IMF. Ησυχάσαν όλα. Αλήθεια. Ναι. Γιατί όσο διάβαζα έπαιζε. Όχι. Ησυχάσαν όλα. Καμία σχέση με πριν. Ναι. Ούτε πριν αέρας. Γινόταν, σταμάτησε ούτε και ο αέρας. Σταμάτησε. Πω. Καλά. Όπως είδατε στο κλείσιμο της προσφοράς μας, αναφέραμε τον ορφικό ύμνο του Θεού Ηφαίστου. Ο Ηφαίστος, όπως ξέρετε, συμβολίζει τη φωτιά. Παράγει θερμότητα, παράγει φως, έτσι, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον άνθρωπο από αρχαιοτά των χρόνων. Mm-hmm. Τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, ουσιαστικά ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα. Ναι. Και το χειμώνα όλα σκοτεινιάζουν και κρυώνει ο τόπος. Ό,τι καλύτερο να επικαλεστείς κάτι το οποίο θα σου φέρει ζεστασιά, θα φέρει φως σε όλη την πλάση και θα φέρει και φως στην ψυχή σου. Δεν μιλάμε μόνο γενικευμένα, μπορούμε να μιλήσουμε και ως όντα. Και τι είναι το είναι. Δεν είναι ενθουσιαστικό όμως. Ενέρεσε. Όσο πλησιάζεις καλαμιάς, δεν σε πιάνει λίγο κάτι να σφίξιμο στην καρδιά. Ναι, τελείως. Δεν είμαι μόνο εγώ. Όπως και να έχει, είναι πολύ σπούκι εδώ πέρα το σημείο πάντως. Όπως και να έχει. Τι είναι αυτό, Απόστολε? Η καλαμιά. Και εσύ ο κάμπος. Έτσι, έτσι. Η καλαμιά στον κάμπο. Αυτό ήταν το βίντεο για απόψε. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Και να μαζεύετε καλάμια όποτε βρίσκετε, παιδιά. Μην τα καβαλάτε μόνο. Και αν θέλετε να βιώσετε έστω και λίγο από τις εμπειρίες τις δικές μας, έστω και μέσα από την οθόνη του κινητού σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Είστε επανειδήν και τσάου! Bye!